Ήσασταν εδώ, έτσι. Τι έγινε. Υπήρχε μια οργανωμένη, εγκληματική, φασιστική, δολοφονική επίθεση με αλυσίδες, με τέιζερ, με μαχαίρια. Τα βλέπαμε μπροστά στα μάτια μας. Απέναντι σε ανθρώπους που μοιράζανε ανακοινώσεις και μιλούσαν στον κόσμο της πλατείας. Φαίνεται να υπάρχει ένα σχέδιο και να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ σοβαρές και εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης που αφήνει εδώ και πέντε συνεχόμενες μέρες. Περιγράψτε μας λίγο πώς περάσανε εδώ τα άλλα. Παιδιά, φύγετε, σας παρακαλώ. Περιγράψτε... Είστε ανήλικοι, παιδιά, φύγετε. Δεν γίνεται να είστε εκεί. Σας περιέγραψε η κυρία πριν ακριβώς το τι έγινε. Ακριβώς αυτό που σας είπε. Το ζήτημα είναι ότι μιλάμε για ευθύνες που αφήνουν τους φασίστες. Πείτε μας όμως λίγο την εικόνα που δεν έχουμε να μας περιγράψετε. Η εικόνα είναι ακριβώς αυτή που σας είπε. Δηλαδή, άνθρωποι που μοιράζαν εδώ ανακοινώσεις στην πλατεία, μιλούσαν με τον κόσμο ειρηνικά, συζητώντας κτλ. Και ήρθαν μία ομάδα ανθρώπων που τους επιτέθηκε. Ναι, πώς ήταν αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω πώς ήταν ακριβώς. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι επιτέθηκαν με αλυσίδες, με οπλισμό, με τέιζερ. Δηλαδή αυτά τα έχουν εγκληματίες. Τα έχουν οι φασίστες που τόσες μέρες στη γειτονιά μας κυκλοφορούν ανενόχλητοι. Και τώρα πρέπει να τους πιάσουν. Ήταν ολοφάνερο το τέιζερ. Τραυματίστηκαν, δεν ξέρω πόσα, 4-5 άτομα τραυματίστηκαν. Εγώ τους έβλεπα. Δεν είναι δυνατόν, με συγχωρείτε που σας διακόπτω τώρα, γιατί και στις λεπτομέρειες θα μπουν και οι αστυνομικές δυνάμεις και οι ανακρίσεις κτλ. Το ζήτημα είναι τώρα ότι πρέπει να καταδικαστούν αυτά που το λέω της Σταυρούπολης και όλο το λέω της Ελλάδας.